Αρκαδία 938. Βρισκόμαστε στο περιφερειακό της Τρίπολης, στο σημείο που η Μπακοπούλα ενώνεται με το περιφερειακό. Όπως έχετε δει, ουσιαστικά έπεσε ο ασφαλτοτάπητας του δρόμου αυτού, προκειμένου να το δώσουμε σε λίγες μέρες την κυκλοφορία, αφού κάνουμε κάθε την οριζόντια σήμανση και βάλουμε και τα φώτα σε αυτό το δρόμο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε την πόλη. Όσο ξέρετε, το κύκλο κυκλοφοριακού είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να λειτουργήσει, διότι έχει γίνει πρόβλεψη αποστρακιστικών έργων στην περιοχή αυτή. Είμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερη, όπου οι πλημμύρες ή κάποιες έντονες βροχές δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη αυτή την περιοχή. Από το σημείο που βρισκόμαστε και σε απόσταση 200-300 μέτρων, σε ακτίνα γύρω-γύρω, δυστυχώς αυτή η περιοχή πνίγεται. Πνίγεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση μέχρι τώρα. Κάποια στιγμή που η πόλη έκανε τα απογοητευτικά της και τα αποστακιστικά της, δεν έλαβε υπόψη της ότι είμαστε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο σε αυτή την περιοχή. Έγινε ο περιφερειακός, αποκόπηκαν τα νερά τα οποία μεταφέρονταν δεξά μας προς την Πολυμή μέσα από υπαίθρια χαντάκια. Και τι έγινε λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο αυτή η περιοχή να πνίγεται και να κατεβαίνει στα υπόγεια κάτω. Έχουν πνιγεί πάρα πολλές οικοδομές, έχουν καταστραφεί περιουσίες. Όχι ακριβώς αυτό το σημείο όμως εμείς, μιλάω τώρα μπροστά μας, εδώ γύρω στα 200-300 μέτρα. Από τη Ρήγα Φεραίου και προς τα δω. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει τεθεί από πολλούς συμπολίτες μας διαχρονικά αυτό το πρόβλημα. Η υπηρεσία μας λοιπόν, η ΔΕΙΑΤ, προσπαθήσαμε μέσα από μία μελέτη την οποία έγινε να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα νερά αυτά, να δούμε πώς θα τα διοχετεύσουμε. Κάνοντας λοιπόν αυτό το έργο που ήδη βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, παράλληλα με αυτό, οριοθετήσαμε και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση. Ήδη η ΔΕΙΑΤ με δικές της δυνάμεις, με αυτεπιστασία δηλαδή, κάνοντας μόνο προμήθεια των υλικών, θα παρέμβει σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο της πόλης μας που λύνει το πρόβλημα, όπως είπα, εδώ και πάρα πολλών ετών. Ξεκίνησε από τον κάτω δρόμο και έρχεται προς τα δω, παράλληλα με τον περιφερειακό, όπου πέσανε τα νερά, όλα αυτά θα διοχετευτούν στο φωλωτό που έχει ο δρόμος αυτός και οδηγεί προς τη Μολυνή κάτω. Έτσι. Άρα ο τελικός αποδέκτης είναι ο παλιός φωλωτός που έχει φτιαχτεί σε αυτό το δρόμο εκεί κάτω. Βρισκόμαστε λοιπόν ανάποδα προς τα πίσω, προκειμένου να πιάσουμε όλα τα κάθετα νερά σε αυτούς τους δρόμους. Θα πάμε ακριβώς στον επόμενο δρόμο που είναι η Ναβαρίνου, που έχει ψωμετική διαφορά όπως ξέρετε και φαίνεται από το περιφερειακό. Και θα προχωρήσουμε και θα φτάσουμε μέχρι το πηγάδι του Κωτή. Το πηγάδι του Κωτή είναι αρκετά μακριά από εδώ, ώστε να συνδεθούν πάνω σε αυτό, να στοιχηθούν και οι κάθετοι δρόμοι, για να μπορέσουμε να παρεύουμε λοιπόν σε αυτό το πολύ μεγάλο έργο, το οποίο φέρεται ήρθε ο καιρό του, έτσι είναι, δείχνουν τα πράγματα, να ολοκληρωθεί. Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΕΙΑΤ και το προσωπικό της ΔΕΙΑΤ, που όπως είπα με δικές μας δυνάμεις προχωρούμε και εκτελούμε αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία βέβαια εμείς θα διαθέσουμε και δεν θα με ρωτήσετε πώς θα διαθεθούν, είναι πάνω από 100.000 ευρώ και αυτό το λέω μη βγάζοντας εργολαβία. Γιατί άμα βγάζαμε εργολαβία θα ήταν πάνω από 300.000 αυτή η παρέμβαση. Ακριβώς γιατί γίνεται με αυτή την επιστασία. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΙΑΤ και τους υπαλλήλους της, που δούλεψαν και δουλεύουν και σε λίγες μέρες θα έχουμε ολοκληρώσει αυτό το έργο, το οποίο πραγματικά θα δώσει ανάσα σε αυτή την περιοχή και θα προστατεύσει, το επαναλαμβάνω, τις ατομικές ιδιοκτησίες. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό, όπως κάτι αντίστοιχο, ξέρετε πολύ καλά, κάναμε και προς την περιοχή των Ασενέικων, όταν φτιάξαμε παράλληλα με τη συνδρομική γραμμή και διοχετεύσαμε όλα τα νερά προς τον εθνικό δρόμο, δίπλα από το γήπεδο του Αστέρα, εκεί που πραγματικά πνιγόντουσαν, έτσι, σε αυτή την περιοχή. Το αντίστοιχο θα γίνει και εδώ. Εκεί λύθηκε βέβαια το πρόβλημα κατά 90%. Θα δούμε τι άλλες παρεμβάσεις θα γίνουν συμπληρωματικές προκειμένου να το λύσουμε 100%. Αλλά συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας, όπως ξέρετε, όπως βλέπετε, και σε αυτό το κομμάτι της πόλης μας, που απασχολούν πάρα πολλούς συμπολίτες μας και
έχουν χαθεί περιουσίες, σας το λέω ειλικρινά, σε αυτή την περιοχή, ειδικά σε υπόγεια και υπόγεια, που έχουν εισέλθει τα χρήματα, τα νερά από νεροποντές. Και μόνο στη θητεία τη δική μου, να σας πω, 3-4 φορές που υπήρξε ανάλογο πρόβλημα, πραγματικά και τις 4 φορές είχαμε πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πεις ότι θα το παρακάμψω ή θα το δω διαφορετικά. Το θέμα ήταν να σχεδιαστεί και να γίνει. Και αυτό το έργο λοιπόν ξεκίνησε, και εκτιμώ σε λίγες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί. Και εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε να δούμε τις επόμενες παρεμβάσεις, γιατί είναι και άλλα σημεία στην πόλη μας που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Αλλά αυτό εδώ ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και πρέπει βέβαια να συνεχίσουμε και πέραν του περιφερειακού, γιατί αυτή από δεξιά με αυτή η περιοχή, όπως ξέρετε, με τις μεγάλες καταστροφές του 2016, γκρέμισε πίσω πτυχία, έγιναν εδώ πέρα πράγματα και θάματα, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν τιμούν έναν Δήμο και μια υπηρεσία όταν θέλει να κάνει ένα σωστό, ολοκληρωμένο έργο, μελετημένο, που μπορεί να απορροφά όλα αυτά τα νερά και να διαδοχετεύει εκεί που πραγματικά πήγαιναν ως φυσική ροή τόσα χρόνια. Προς αυτή την κατεύθυνση πήγαιναν τα νερά. Αλλά μετά τον περιφερειακό τα φτιάχτηκε, εγκλωβιστήκαν όλα προς τα μέσα. Έτσι και δημιούργησαν όλα αυτά τα θέματα. Αυτό ήθελα να πω και, εν πάση περιπτώσει, εκτιμώ ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση, αν μας βοηθήσει και ο καιρός, άλλα ένα-δύο σημεία μέσα στην πόλη που έχουμε προβλήματα να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Αρκαδία 938.